Σάλο έχει προκαλέσει η μη επιλεκτική παγίδευση και θανάτωση αμπελοπογιού στην ελεύθερη αμόχωση του. Το φαινόμενο της λαθροθυρίας μαστίζει το νησί μας εδώ και καιρό. Οι απόψεις γύρω από το θέμα αυτό δίστανται. Οι περιβαλλοντιστές καταγγέλνουν για οικολογική καταστροφή και οι υπέρμαχοι της λαθροθυρίας για παραβίαση της ιδιοκτησίας τους. Υπάρχει πρόβλημα στην Κύπρο με τη λαθροθυρία. Είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, η δεύτερη χώρα μετά την Μάλτα που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα λαθροθυρίας, παράνομης λαθροθυρίας, παράνομης σύλληψης και θανάτωσης πτηνών ουσιαστικά στη Μεσόγειο. Οι λαθροθύρες είναι απλώς άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν λαθρέα στα πλαίσια της παρανομίας να κάνουν κάποιες πράξεις. Οι συγκεκριμένες πράξεις στην αίθουσα των αμπελοπογιών είναι ή να τοποθετήσουν ξόβεργα ή να τοποθετήσουν πίχτια και οικονομικές συσκευές. Οπότε εμείς εναντιωνόμαστε σε αυτό. Η οικολογική ζημιά που γίνεται είναι πραγματικά τεράστια. Κάθε χρόνο στείνονται πολλά μεγάλες εκτάσεις με δίχτυα και σκοτώνονται εκατομμύρια δίχτυα στα δίχτυα. Στην Κύπρο. Στο παρελθόν συμμετείχα αρκετές φορές σε κυρίες με παράνομα μέσα. Πολλές φορές το τιμή χρησιμοποιώ μιμητικές μηχανές. Υπάρχουν πολλά πιο σοβαρά θέματα που καταστρέφουν το περιβάλλον. Από την άλλη, αν κάποιος έρθει και παραβιάσει τη διαδική μου περιουσία λόγω που μπορεί και σε αυτόν τον χώρο να θυρώ κάποια θυράματα, δεν θα τον καταγγείλω, απλά θα τον ζητήσω να φύγει. Χωρίς ωράρια, μέρα και νύχτα, οι τοπικές αρχές προσπαθούν να περιορίσουν το φαινόμενο της λαθροθυρίας με συνεχούς ελέγχους. Τα μέλη του Ταμείου Θύρας και των περιβαλλοντικών ομάδων μπορεί να είναι λίγα, τα αποτελέσματα τους όμως είναι πολύ σημαντικά. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες έχουν συλλάβει πολλούς λαθροθύρες. Έρχονται οι εθελοντές της ΚΑΠΣ στην Κύπρο. Εμείς ως φοιτητής εξυγχρονίζουμε τις συνεννοήσεις. Οπότε, ξέρω ότι δεν έχουν εθελοντές της ΚΑΠΣ, επικοινωνώ μαζί με την αστυνομία, μαζί με το τμήμα τα Ταμείο Θύρας, ενημερώνουμε τους, συντονίζουμε τις δράσεις μας, βγαίνουν στο πεδίο οι ακτιβιστές, ολοήμερες εξορμήσεις στο πεδίο και με τα μεσονύκτιες, μαζί με την αστυνομία και εντοπίζουν περιοχές που υπάρχουν πολύ ξόβερα. Αυτές οι μέρες ανθρώπου πρέπει να ασχολούνται τόσο ωραία θέματα και όπλα πέρα στο περιβάλλον, παρά με τις θύρες σε κάποιο σύνολο ή άλλο ζώο, κάτι σε άλλες χώρες στο εξωτερικό επιτρέπεται με όλα τα μέσα. Με μυθικές μηχανές, με ψευτικά πουλιά, γιατί στην Κύπρο να απαγορεύεται. Τα ίδια πουλιά που είναι έξω, στις έξω χώρες, να έρθουν και στην Κύπρο. Ουσιαστικά ο αριθμός τους δεν θα μειωθεί. Η παράνομη παγίδευση αμπελοπουλιών αποτελεί βιομηχανία εκατομμυρίων. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κρούν τον κόδωνα του κινδύνου προς τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας και απευθύνουν έκκληση προς αυτούς να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Η κατοχή ξοβερού, το να έχεις δίκτυα, είναι μια σημαντική παράνομη δραστηριότητα, η οποία πρέπει να περάσει από δικαστή. Υπάρχουν πρόνοιες μέχρι και 17.000 ευρώ πρόστιμο. Άμα εσύ δώσεις το δικαίωμα να μπορεί να το κόψει εξώδικο, τότε λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα που βγάζει το παράνομο εγκύκλωμα πόλης σαν πελοπογείο, βοηθάς το. Είμαστε εναντίον του νομοσχεδίου, και γι' αυτό είχαμε πιέσει τότε πάρα πολλούς βουλευτές, ο οποίος τελικά απορρίφθηκε, διότι αντιλήφθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία ότι ήταν προς όφελος των λαθροθύρων. Συμφωνούμε ότι γιατί γνωρίζω και άτομα που έχουν χτίσει σπίτια και έχουν σπουδάσει τα παιδιά τους από τη θύρευση των αμπελοπουλιών. Με το να είναι παράνομη η θύρευση των αμπελοπουλιών, η τιμή τους πηγαίνει στα ύψη. Αν ήταν νόμιμη η θύρευση των αμπελοπουλιών, οι τιμές δεν θα ήταν στα ύψη. Όσο υπάρχει ζήτηση, οι λαθροθύρες θα οργώνουν τα βουνά και θα σκοτώνουν ό,τι κινείται. Ίσως λοιπόν όλοι εκείνοι που ζητούν στα εστιατόρια αμπελοπούγια ή αν αναρωτιούνται τι γεύση έχουν, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Οι δημοσιογράφοι τα μαγείρεψαν και τα βάλαν μπροστά σας. Επί της ουσίας. Μα είναι λογικό τώρα αυτό που μου λέτε. Εγώ θα επιμένω. Οι συνάδελφοί μου τα μαγείρεψαν. Οι συνάδελφοί μου τα κυνήγησαν. Γίνεται πολύς ντόρος για το τίποτε. Καλά. Πολύς ντόρος. Εγώ σας λέω ότι δεν είναι για το τίποτε. Άμα θέλετε να κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Θέλετε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί μιλάτε και με έναν άνθρωπο που έχει κάνει έρευνα. Θέλετε να πούμε τι τζίρος είναι αυτός που κρύβεται πίσω από την εμπορία των αμπελοπουλιών. Σήμερα. Πέστε μου τι τζίρος είναι. Δεν ξέρω. Είναι μερικά εκατομμύρια. Πού το ξέρουμε. Ξέρετε και τι ψήφι είναι πίσω από αυτή την βιομηχανία. Πάρα πολύ.
Συνεπώς. Ναι, και το κάνω για ψηφοθερικούς λόγους. Δεν ξέρω γιατί το κάνετε. Εσείς αφήσατε σκιές. Σας τις επιστρέφω τις σκιές. Εγώ μεγάλωσα τρώγοντας αμπελοπούλια και γινόντας αμπελοπούλια. Θα συνεχίσω όταν βρίσκομαι σε τραπέζια. Δικαίωμά σας είναι. Φάει να τα τρώω. Βρείτε μια χώρα που να το επιτρέπει. Μια χώρα. Ναι. Ή αλλάξε την νομοθεσία. Η νομοθεσία υπάρχει. Είναι πολιτική βούληση που δεν υπάρχει για να δοθεί άδεια. Επειδή όλοι τους αρέσει να κρύβονται πίσω από το ψέμα. Σε πολλές χώρες έχουν δοθεί παρεκκλήσεις για μη θηρεύσιμα είδη. Εγώ σε πολλές. Δεν θα σας πω τώρα ούτε που τα προμηθεύομαι, ούτε που τα βρίσκω. Ούτε και θέλω να ξέρω. Θα σας πω όμως με κάθε ειλικρίνεια ότι όποτε μου τα βάλουν μπροστά μου, τα τρώω. Και δεν έχω πρόβλημα να το δηλώσω. Με φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση. Κανένα πρόβλημα. Με φαίνεται σε πολύ δύσκολη θέση. Και αν έχω εγκληματίσει αυτό το πράγμα, ας με πάρουν δικαστήριο. Αλλά να ξέρουν κάτι, ότι εγώ θα συνεχίσω να είμαι ο Ευγενός ο Χαμπουλάς. Και δεν θα εργοδοτήσω κανέναν επικοινωνιολόγο να εμάθει υποκριτική για να είμαι αρεστός σε κάποιες εφημερίδες και σε κάποια μέσα ενημέρωσης. Κρατήσας 700 μέσα τώρα. Εγώ ξέρω τι γίνεται στο χώρο σας, όπως ξέρετε και εσείς τι είναι στο δικό μας. Γνωρίζω ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι και τι έχουν κατά νου και γιατί ενοχλούνται αυτά τα πράγματα. Αυτοί δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τα προβλήματα του κόσμου τα καθημερινά. Αυτοί ασχολούνται τώρα μόνο. Κάνετε. Εγώ ξέρω τι λέω. Γνωρίζω και όπως κατατάσσετε τους πολιτικούς σε κατηγορίες, ναι. Σας κατατάσσω.